υπάρχει ζήτημα πολύ σοβαρό. Υπάρχει ζήτημα στον ποινικό κώδικα, διότι αν έχει μεταφέρει χρήματα και έχει ζημιώσει την πατρίδα σου, μιλάμε για άσχετη προδοσία. Αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Αν αποδειχθεί. Από τη στιγμή όμως που έχει κατηγορηθεί ευθέως από υπουργό του, ο Πάνος ο Καμένος σήμερα οφείλει, πέρα από όλα τα άλλα που κάνει, να μας φέρει τις αποδείξεις για αυτό που είπε. Δεν μπορεί να ασχολούμαστε σήμερα στη Βουλή με τη φράτσα του Παχρουστόπουλου. Συμφωνώ. Και αν τη φέρει τις αποδείξεις, τι νομίζετε ότι θα γίνει? Δηλαδή. Εάν φέρει αποδείξεις ότι έχει πάρει λεφτά, καταλήπτει τη συμφωνία. Καταρχάς το αρνείται ο κ. Κοντζιάς όλα αυτά. Αυτά θα τα δείξει στο δικαστήριο. Ας τα βρούνε, δεν κατάλαβα. Εμείς τι λέμε τώρα? Εγώ μπορώ. Καταλάβατε τι λέμε? Ναι. Πρέπει να φέρει τις αποδείξεις σήμερα. Εάν φέρει τις αποδείξεις, τότε σταματάμε τη διαπραγμάτευση, σκίζουμε τη συμφωνία, διότι πλέον είναι άκυρη συμφωνία. Διότι υπάρχει μεταφορά χρημάτων. Είναι ξέπλυμα ή χρηματισμό σε ενεργητική υποδοχή. Να γίνουν αυτά, τώρα έχουμε το βράδυ ψήφο εμπιστοσύνη, κυρία Ράδη. Να μην περάσει. Είναι δυνατόν να έρθει στη Βουλή ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών έχει μεταφέρει χρήματα με στοιχεία του κυρίου Καμένου? Εάν υπάρξουν τα στοιχεία. Εάν δεν υπάρξουν, να πάει φυλακή για συγκροματική δυσφήμιση ο κύριος Καμένος και τον ασκήσει αγωγή σχετική ο κ. Κοντζιάς που δεν έχει κάνει ούτε αυτό. Εδώ είναι. Άρα, εδώ μιλάμε είναι για. Οι άνδρες μπορούν να το για... να μιλάμε να το για παρδαλή πλειοψηφία, μιλάμε για αντιπαροχή, μιλάμε για κατάσταση η οποία δεν έχει ξαναγίνει στα ελληνικά. Σας πλησίασε κανένας.